Χριστιανά μου. Γεια σας, κυρία Ελένα. Χριστιανά, συγχαρητήρια για τον πρόγραμμά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες ερωτήσεις στον κύριο Χανίδη. Βεβαίως. Κύριε Χανίδη μου, είχα πάει στην πισίνα, σε μια πισίνα στη Λευκοσία, δεν θα ονομαδίζω μια πισίνα. Πήγα σε μια πισίνα στη Λευκοσία με την οικογένειά μου. Μπήκαμε μέσα, πληρώσαμε από 5 ευρώ, μας έβαλαν, πληρώσαμε από 5 ευρώ το άτομο να μπούμε στην πισίνα. Μετά είπαν, είχα τα εγγόνια μου μαζί μου, ήθελαν τα παιδιά να φάνε chips. Πήγα να πάρω chips και εγώ πήρα μαζί μου, λέω πόσα θα είναι τα chips, θα είναι περισσότερο από 2 ευρώ το μικρό το πακέτο τα chips που θα μου τα χρεώσει. Και όταν πήγα εκεί και του είπα πήρα τα chips και λέω πόσα είναι, πήρα 3 πακέτα chips για τα παιδιά και του λέω πόσα είναι τα chips. Και θέλω, λέω, και 3 κοκακόλα. Τα chips μου λέει είναι 9 ευρώ τα 3 πακέτα. 9 ευρώ. Μάλιστα. Πώς είναι δυνατόν το chips που το παίρνεις 45 σεν να το πληρώσω 3 ευρώ. Και μετά του λέω, εντάξει, λέω, δώστε μου τα 3 πακέτα τα. Και δώστε μου, λέω του. Αναψυκτικά, έτσι, κύριε Ελένα, για να μην λέμε. Ναι, δώστε μου και 2 αναψυκτικά. Εντάξει, να μην πω πια αναψυκτικά. Και μου λέει, και 3 ευρώ τα αναψυκτικά. Και του λέω εγώ, μα για όνομα του Θεού, λέω του. Ούτε στο καλύτερο καφέ της Λευκοσίας να πήγαινε να κάτσω, δεν θα πληρώνω, λέω του, τόσα λεφτά. Για έναν κουτί chips μικρό, 9 ευρώ τα 3 πακέτα, πώς είναι δυνατόν. Και μου λέει, έτσι είναι εδώ. Okay, λέω του, okay, λέω του, δώστε μου το, θέλω να μου δώσετε και την απόδειξη. Μου δώσαν την απόδειξη, εγώ την πήρα για τους καταναλωτές και μου είπαν ότι όχι, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Mm-hmm. Είναι δηλαδή, συγγνώμη για τη φράση μου, μεγάλη κλέψα. Όχι, δεν ζητάτε εμεί, ζητάτε συγγνώμη, κυρία Ηλιάνα μου. Πολύ σωστά το έχετε θέσει. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα, κυρία Ηλιάνα. Πραγματικά σα το λέω, εμεί. Μία μικρή μπουκαλίτσα νερό, 1,5 ευρώ. Μα πώ είναι δυνατό. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Ηλιάνα, και είναι κάτι το οποίο εμεί στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού δημοσιοποιούμε αυτά τα δεδομένα. Γίνονται γνωστά και ο στόχος είναι να τιμωρούνται αυτοί που εσχροκερδούν. Αυτές οι νοοτροπίες είναι αυτές που δημιουργούν πρόβλημα στον τουρισμό και είναι αυτά τα οποία θα πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να διαφυλάξουμε και έχουμε υποχρέωση.